Είμαστε λοιπόν στην έκθεση σαλόνι γάμος και εδώ πέρα στο δικό σας το stand βλέπω πολλά βεγγαλικά. Πείτε μου για ποιο λόγο. Άρχισαν και τα χρησιμοποιούν σε γάμους, σε εκδηλώσεις και ομορφαίνει και λίγο τη ζωή. Αν μιλήσουμε για βεγγαλικά, έτσι, ακούγεται πάρα πολύ όμορφο σε μια εκδήλωση να υπάρχουν τα μπαμπούμ που λέμε εμείς. Τι ακριβώς θα ζητήσει κάποιος όταν θα έρθει σε εσάς, όταν θα απευθυνθεί σε εσάς για μια εκδήλωση, παραδείγματος χάρη για ένα γάμο. Ως επιδοπλίστων ζητάνε να στολιστεί ο διάδρομος που θα περάσει νύφη για να φτάσει είτε στην εκκλησία είτε στο κέντρο. Βάζουμε δεξιά-αριστερά από την τούρτα, είτε την ώρα που θέλουν να χορέψουν, εκεί βάζουμε συντριβάνια. Τώρα, εάν είναι καλοκαιρινός ο χώρος έξω, ας πούμε, μπορούν να ρίξουν και διάφορα πακέτα τα οποία έχουν πολλές βολές και ομορφαίνουν την όλη ιστορία. Όταν έρχεται κάποιος ζευγάρι σε εσάς ή κάποιος άλλος για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουν, γνωρίζουν τι είναι αυτό που ζητάνε ή το ζητάνε περισσότερο. Τις περισσότερες φορές γνωρίζουν. Τώρα από εκεί και πέρα γίνονται και προτάσεις από εμάς και από εκεί και πέρα επιλέγουν ανάλογα με τα λεφτά που διαθέτουν. Αυτό που ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ναι, είναι ανάλογα με τα λεφτά που διαθέτουν, μπορούν να το κάνουν στα μέτρα τους. Αυτό. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει από μια αρκετά χαμηλή τιμή και να φτάσει σε ένα ύψος. Από 100 και μπορεί να το φτάσει μέχρι όπου θέλει. 4.000, 5.000, όσο θέλει. Μπορεί να φτάσει. Η επιχείρηση που βρίσκεται, μπορούμε να σας βρούμε. Στην Ελευθερούπολη, στο κέντρο της Ελευθερούπολης, στην πλατεία που είναι τα ταξί. Εκεί. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορεί να έχει κάποιος μαζί σας. 2592-024.000, ώρες καταστημάτων. Σου δώσω και το κινητό. 697-3395-999. Υπάρχει κάποια σελίδα στο Facebook ή κάπου αλλού που μπορούμε να σας βρούμε. Facebook υπάρχει, Στεργιόπουλος Λιανός, πυροτεχνήματα. Να πούμε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι η έκθεση είναι σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα, οπότε μπορεί κάποιος να έρθει εδώ και από κοντά να πάρει μία πρώτη ενημέρωση. Μπορείτε να εξηγήσετε και κάτι που κάποιος δεν το γνωρίζει, έτσι δεν είναι? Φυσικά, ό,τι θέλει στη διάθεσή του. Είμαστε. Και αν θέλει και να πάρει και από εδώ πέρα, μπορεί να ψηνήσει, δεν είναι? Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τα καλύτερα και φυσικά πολλά μπουμ στους γάμους από εδώ και πέρα, έτσι. Μακάρι, αν δούμε. Ευχαριστούμε πολύ.